περισσότεροι Δήμοι να απέφυγαν τις μεγάλες διοργανώσεις για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας, ωστόσο οι πολίτες μετά από 2 χρόνια πανδημίας βγήκαν μαζικά στην Ήπεθρο σε πάρκα και σε παραλίες για να γιορτάσουν τα κούλουμα. Στα Χανιά οι Άγιοι Απόστολοι είχαν την τιμητική τους ως ιδανικός κοντινός προορισμός. Είναι πανέμορφα, είναι η θάλασσα, μας ευνοεί και ο καιρός. Αυτά, φαντάζομαι, είναι αυτό. Ήταν μονόδρομος να έρθει κάποιος εδώ από την πόλη. Είναι η πιο κοντινή απόσταση που θα μπορέσει να έρθει κάποιος να περάσει μια όμορφη Καθαρά Δευτέρα, ας πούμε. Ανοιχτάδα, χωρίς καλώδια. Λίγο τα αυτοκίνητα θέλει προσοχή, αλλά όλα καλά. Κάποιοι στο πάρκο των Αγίων Αποστόλων και άλλοι στις παραλίες. Αλλά πάντως με καλή διάθεση, οι Χανιώτες γιόρτασαν την έναρξη της 40ης οικογενειακά ή παρέα με φίλους. Τον τόνο της ημέρας έδωσαν τα μικρά και μεγάλα παιδιά που πέταξαν τους χαρταετούς τους, όπως ορίζει το έθιμο. Φτιάχνουμε τώρα τα ζύγια για τον χαρταετό και σε λίγο θα το πετάξουμε. Ποια θέλει τέχνη για να πάει ψηλά? Πρέπει να είναι να κάνει ένα τριγωνάκι στην ουσία στα ζύγια του και να έχει και μεγάλη ουρά για να πετάξει ο χαρταετός. Παραδοσιακά σου έχεις αποστόλους για το πέταγμα του αετού? Ναι. Πώς πάει? Ψηλά βλέπουμε. Καλά πάει. Θέλει τέχνη? Όχι. Μια χαρά εδώ τα κορίτσια, αλλά τώρα μας μπερδέψανε βλέπω. Ο αέρας βοηθάει? Ναι, μια χαρά είναι, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Προσπαθούν να ξεμπερδέψουν εδώ πέρα αυτό το πράγμα, δεν ξέρω να καταφέρω. Θα δείξει. Ο αέρας βοηθάει? Πιστεύω πως ναι, πιστεύω. Έχει τα μυστικά του ωστόσο για να μην είναι ψηλά ο αετός? Εννοείται, αλλά δεν τα λέμε. Εννοείται, κάτι θα έχει. Το σαρακοστιανό τραπέζι στήθηκε από κάποιους στον αφρό της θάλασσας για να δένει αρμονικά με τις γεύσεις της ημέρας. Έχετε το καλύτερο σαρακοστιανό τραπέζι. Να την αλήθεια. Κυριολεκτικά. Θα σας πω, εγώ έρχομαι κάθε μέρα εδώ, η γυναίκα μου κολυμπάει, εγώ έχω το τραπέζι μου και απολαμβάνω τη θάλασσα. Είναι αυτό που δεν μπορούν οι άνθρωποι να μου δώσουν, ούτε η δικαιοσύνη των ανθρώπων, ενώ ο Θεός μου τον δίνει απευθείας. Αυτή την ευδαιμονία και τη χαρά και τη μακαριότητα που εγώ νιώθω εδώ κοντά στο Θεό. Έχουμε καλή παρέα, έχουμε τα παιδάκια μας, η μέρα είναι καταπληκτική και τώρα σιγά σιγά φέρνουμε και το φαγητό. Βλέπουμε, ήρθατε οργανωμένοι. Μόνο λαγάνες, οργανωμένοι θα είμαστε σε 5 λεπτά. Παρθεί και το τραπεζάκι και το αφεντικό, η γυναίκα δηλαδή, θα φέρει και τα άλλα πράγματα. Και εδώ τώρα με τα παιδιά να λαγάνε, θα φάρουμε τα ψαράκια μας, τα τέτοια μας όλα. Αετό θα πετάξετε? Εκεί στείλετε ο αετός. Ετοιμάζεται. Σε λίγο θα σηκωθεί. Με την έρσα κανονικά, με τα κορίτσια μας να πάει ψηλά. Ο καιρός ευνόησε τους λάτρες της εξοχής και της θάλασσας. Χιλιάδες ήταν και εκείνοι που πέρασαν την Καθαρά Δευτέρα σε προορισμού στη Νότια Κρήτη, με την ηλιόλουστη μέρα να αποζημιώνει όσους απογοητεύτηκαν από τις βροχές των προηγούμενων ημερών.